Λοιπόν, όλα έτοιμα. Πολύ καλησπέρα σας στο κλειστό του 7. Οι Καβλάντα Χόκς αντιμετωπίζουν την Ρεμάλ Μαντρί. Πρώτο παιχνίδι της σεζόν και για τους δύο. Πρώτη επίθεση για τους κίτρινους. Λίγος και ο Κακόπουλος. Παλεύει ο Πέτσας με τον Ριγόπουλο. Η μπάλα και πάλι. Για δύους Καβλαντά. Ο Γεργακόπουλος δεν θα πετύχει το πρώτο καλάθι της σεζόν. Για λογαριασμό της ομάδας του. Ριγόπουλος. Αστοχός. Πέτσας αλλάζει με τον Ρίγο. Δύο-0. Πρώτο καλάθι για τους Καβλάντα. Νέο κλέψιμο. Βιδάλης θα προσποιηθεί. Ο Παπαϊωάννου έχει διαβάσει το τι θέλει να κάνει ο Βιδάλης. Κοβλός. Η μπάλα θα γυρίσει. Άστοχος ο Ρίγος. Η μπάλα και πάλι στα χέρια του. Η μπάλα χαμηλά στον Πέτσα. Η εμπειρία τον οδηγεί στο να πετύχει το καλάθι. Η Ρεμάλ δεν έχει καταφέρει ακόμα να σκοράρει. Πάει ο Άνου, δεν τα κατάφερε. Βιδάλης θα πάει μέχρι μέσα. Επιθετικό rebound από τον Γεωργακόπουλο. Το φάουλ θα έρθει. Το νούμερο 28 της Ρεμάλ, τον Μπούριδη. Εστοχός. Επαναφορά της μπάλας για τον Παπαϊωάννου. Ο Κόπουλος για τρεις, εύστοχος. Ο Ρίγος θα πάρει το τρίποντο, θα ευστοχίσει. Και θα επιβεβαιώσει την πιάτσα, η οποία λέει ότι πρόκειται για έναν από τους πλέον ξεσημασμένους σουτέρ τριών πόντων της διοργάνωσης και της κατηγορίας. Παπαϊωάννου. Γεργακόπουλος θα κόψει εντυπωσιακά.
Ρίγος. Γεωργακόπουλος με τον Παπαϊωάννου. Έχει και τον Αγαδάκο απέναντί του. Νικητής ο Γεωργακόπουλος, απόλυτος κυρίαρχος. Κερδίζει κατά κράτος. Απαντές εκεί στη ρακέτα με μαύρο χρώμα. Παπαϊωάννου. Αγαδάκος. Πάλι Παπαϊωάννου. Μπάλα χαμηλά στον Μπουρίτη. Λυκόπουλος. Για δύο. Γεωργακόπουλος θα πάρει την μπάλα και θα δώσει στον Βιδαλή. Βιδαλή θα στοχίσει. Παπαϊωάννου θα δώσει στον Ριγόπουλο. Θα τρέξει όλο το γήπεδο. Θα αφήσει με το αριστερό. 7-10. Ρίγος. Πέτσας. Το σκορ είναι στο 7-10, στο συν 3 η Καβλάντα. Πρώτη αγωνιστική πρεμιέρα για τις δύο ομάδες για το πρωτάθλημα της Development. Ο Ρίγος θα αστοχίσει. Λουκόπουλος θα πατήσει καλά. Ο Τζόρτζης στο rebound. Του τριών πόντων, αστοχό. Για λαγκαγιασμό των Καβλάντα. Παπαϊωάννου, αερινός. Φοβερό καλάθι, πολύ όμορφο. 9-10, τρέχουν ένα 4-0. Το οποίο τους επιτρέπει να μειώσουν την διαφορά. Γεωργακόπουλος. Ο Ρίγος, νέο τρίποντο. Ξεκινάει καυτός. Το φετινό πρωτάθλημα. Και δίνει προβάδισμα 4 πόντων στην ομάδα του Παπαϊωάννου. Αστοχή. Ρίγος. Το 9-13 παραμένει. Σου τριών πόντων από τον Αποστόλου. Πολύ ωραία η πάσα προς τον Τζόρτζη. Εκείνος δεν είχε την ανάλογη γωνία ώστε να τον βοηθήσει να οδηγηθεί στο καλάθι. Θα πάει ο Άνου, θέλει να πατήσει καλά. Θα προτιμήσει να δώσει και πάλι στα σίγουρα, όπου σίγουρα στον κύριο με το νούμερο 11. Κόπουλος σκοράρει, 12-13, έξω από τη γραμμή των 6.75. Ωραίο ματσάκι παρακολουθούμε. Στο παρκέ έχουν περάσει
Την πάλαξε τη γραμμή στο τρίποντο. Αποστόλου πιο ψηλά από όλους. Απόστολου αστόχησε. Το 10-13 παραμένει. 12-13 τώρα. Γιωργακόπουλος. Θα πετύχει το καλάθι. Το 10-15. Ρηγόπουλος. Τα 5 και 9. Πεντάρης. Μπάλα γυρίζει και ο Κακόπουλος τελικός αποδέκτης. Δεν θα καταφέρει να πετύχει το καλάθι. Παπαδημητρίου στην επαναφορά. Γιωργακόπουλος. Παπαδάκης. Λυκόπουλος. Θα πετύχει το τρίποντο, θα φέρει το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία. 15-15. Πάμε σε ένα time out και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Το ψηλά από όλους, το νούμερο 15, ο Παπαδάκης. Βιδάλης Παπαδάκης. Τζόρτζης. Παπαδάκης θα πετύχει ένα πολύ όμορφο καλάθι. Ήμουν έτοιμος από την πεντάδα των Καβλάδα για αυτό τον δεύτερο ημίχρονο, αλλά ο Παπαδάκης μας πρόλαβε. Παπαδάκης Τζόρτζης λοιπόν. Καραγιάννης.
Βιδάλης Παπαδημητρίου. Οι 5 για τους κίτρινους. Ο Βιδάλης ένα κακό σουτ, ένα κακό τελείωμα. Από την άλλη ο Ριγόπουλος. Ο Λυκόπουλος. Ο Αποστόλου. Με το νούμερο 78 ο Καντέλης. Και με το νούμερο 12 ο Δαβιδέλης, αν δεν κάνω λάθος. Ριγόπουλος στον Κοντέλη. Ο Βιδάλης θα τρέξει όλο το γήπεδο. Δεν θα καταφέρει όπως θα τελειώσει ούτε τώρα. Λοιπόν, με το 12 είναι ο Δαβιδέλης, στο μπάγκο Αποστόλου και Ριγόπουλος. Με το νούμερο 28 θα περάσει στο παρκέ ο Μπουρίτης και ο Παπαϊωάννου για να πλαισιώσουν Δαβιδέλη και Λουκόπουλο και Κοντέλη. Τζορτζής, Τζορτζής! Σε κάτι διαφορετικό από αυτό που έκανε ο Βιδάλης στις τελευταίες δύο επιθέσεις. Θα ευστοχίσει, θα δώσει προβάδισμα 6 πόντων, 15-21. Κοντέλης, πολύ ωραία η πάσα, πολύ ωραία η προσποίηση του Μπουρίτη. Ο οποίος κέρδισε το φάουλ, εδώ θα μπορούσε να κερδίσει και το... Μπάλα στη γωνία, Λουκόπουλος για τρεις. Είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Νέο τρίποντο. 19-21. Νομίζω είναι ένας από τους βασικούς λόγους, ο κυριότερος, που η Ρεμάλ έχει μείνει κοντά στο σκορ. Θα τρυπήσει όμως την άμυνά τους τώρα ο Βιδάλης. Δεν γίνεται να στοχεί όλο το βράδυ. Νικόπουλος. Η μπάλα για τους Καβλάντα. Λάθος από τον Μπουρίτη. Βιδάλης. Λουκόπουλος. Η πάσα προς τον Κοντέλη δεν πέρασε. Πέτσας.
Γιανακόπουλος ζητάει αλλαγή. Έχει μείνει πίσω. Κάποιο χτύπημα δέχτηκε πάνω στην φάση. Θα κάτσει λίγο στον πάγκο. Στη θέση του ο Ρηγόπουλος. Όχι ο καλός. Ο καλός δεν έχει έρθει απόψε. Ο καλός ο Ρηγόπουλος εννοώ. Βαϊουάνου. Πάρα πολύ όμορφα στον Κοντένη. Κοντέλη, συγγνώμη. Θα με κυνηγάει ο Γιώργος. 21-23. Πάντα μπροστά η Καβλάδα, αλλά πάντα από κοντά η Ρεμάλ. Ο Τζόρτζης σε ακόμα είναι καλάθι, ακόμη δύο πόντι. Ρηγόπουλος. Παπαϊωάννου. Παϊωάννου είναι επαναφορά. Παπαϊωάννου θα πατήσει καλά. Αστοχή. Τζόρτζης. Έχουμε το φάουλ από τον Ρηγόπουλο. Τζόρτζης. Ρηγόπουλος. 21-25. Κοντέλης. Θα στοχίσει. Ρηγόπουλος. Ρίγο, συγγνώμη. Ο Αντώνης κάνει 21-27 τη στιγμή που η Ρεμάλ είχε πλησιάσει. Στο σκορ. Πάπα Ιωάννου. Φανταστική πάσα Ρηγόπουλου στον Πάπα Ιωάννου. Διαγώνια πάσα. Γρήγορη πάσα. Πολύ σωστή. Στο σωστό ύψος για να την υποδεχτεί ο Πάπα Ιωάννου. Σημείο η πάσα είναι σωστή και ο χρόνος εκτέλεσης είναι γρήγορος. Δεν αρκεί φυσικά μόνο η πάσα. Πρέπει και ο παίκτης που θα την υποδεχτεί να οδηγηθεί με ταχύτητα. Αλλά οι προϋποθέσεις οι οποίες έχουν δημιουργηθεί είναι υπέρ του. Διότι αν η πάσα πάει χαμήλα, προλαβαίνει ο αμυντικός να έρθει να κλείσει. Το κλέψιμο για την Ρεμάλ. 22-27. Παπαϊωάννου στον Αποστόλου. Ο σούτριον πόντων από Νίκο Αποστόλου. 25-27. Πέτσας. Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ρηγόπουλος. Πάπα Ιωάννου. Σου τριών πόντων από τον Δαβιδέλη. Παλεύει ο Αποστόλου, νικητής ο Ρήγος. Ρήγος ο οποίος, βλέπετε, βοηθάει και σε άλλους τομείς της στατιστικής. Πέτσας.
Δεν μπήκε στη διαδικασία να απειλήσει. Δεν γύρισε καν προς το καλάθι. Έψαξε την μπάσα. Το νούμερο ένα που πρέπει να κάνει εκεί ο παίκτης ο ψηλός είναι να κρατήσει την μπάλα ζωντανή. Να μην την αφήσει στο παρκέ. Γιατί ότι άπαξ και την αφήσει στο παρκέ είναι υπέρ της άμυνας, η οποία φυσιολογικά θα οδηγηθεί σε μια βοήθεια. Ενώ πριν την αφήσει στο παρκέ, η άμυνα δεν γνωρίζει αν ο παίκτης έχει σκοπό να σουτάρει, να πασάρει, να τριπλάρει. Ο Πέτσας τελειώνει. 25-31. Ρίγος. Αποστόλου παίζουν το pick and pop στην προκειμένη περίπτωση. Όταν ο παίκτης δεν κόβει δηλαδή. Μετά το screen, αλλά τραβιέται προς τον, ή παραμένει ψηλά. Εδώ Αποστόλου με τη βοήθεια του ταμπλό θα κάνει το 27-31. Γεωργακόπουλος. Η μπάλα στα χέρια του Δαβιδέλη. Να δούμε και πόση ώρα θα μείνει εκτός ο Λουκόπουλος, τον οποίο τον βλέπω όρθιο στον πάγκο. Στην άκρη μεν, αλλά όρθιο. Νομίζω ότι θα ξαναπεράσει στο παρκέ. 38 δευτερόλεπτα. Δαβιδέλης για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Δαβιδέλης για τρεις. Η μπάλα Στεφάνη. Το rebound ήρθε από τον Παπαδάκη, ο οποίος δίνει στην μπάλα στα σίγουρα χέρια. Εδώ τον κύριο με το νούμερο 7 του Ρίγου. Ο καλύτερος αμυντικός κατ' εμέ της Ρεμάλο Παπαϊωάννου είχε αναλάβει το μαρκαρισμά του. Όχι κατ' εμέ, νομίζω κατά γενική ομολογία. Αλλά ο Ρίγος είναι... Όχι καύτος απλά. Σαν να ήταν όλο το καλοκαίρι με μια μπάλα πορτοκαλί στα χέρια του, ακόμα και στον ύπνο του. Τόσο πολύ σε ρυθμό τον βρίσκει η πρεμιέρα. Λοιπόν, 27-33. Πάμε σε μια μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου.
λοιπόν. Το καλάθι ήρθε. Αγαδάκος. Καλάθι δεν θα έρθει από τον Γιώργο Κακόπουλο. Θα κερδίσει όμως το φάουλ. Τρικόπουλος. Παπα Ιωάννου. Δεν κατάφερε να αφήσει με το δεξί. Τζόρτζης για δύο. Τουρκακόπουλος έπιζαν τρέγερ από πίσω. Δεν κατάφερε να τελειώσει. 37-36. Ο Ριγόπουλος δεν τελείωσε τη φάση. Τζόρτζης θα πάρει το φάουλ. Πολύ ωραία η πάσα προς τον Βιδάλη. Τα 36 το σκορ. Κουκόπουλος. Άστοχος. Ο Πέτσας θα κερδίσει το φάουλ.
Παπαϊωάννου. Αποστόλου. Ο Βιδάλης θα δώσει στον Πετσά. Τουργακόπουλος. Δεν θα τελειώσει τη φάση. 27-38 θα παραμείνει. Παπαϊωάννου. Ριγόπουλος. Παπαϊωάννου. Θα γίνει το λάθος. Ο Τζόρτζης θα φύγει προς το αντίπαλο. Καλά διόλου από Παπαϊωάννου. Έχει ακολουθήσει. Λουκόπουλος για δύο. Βιδάλης. Η μπάλα στο σίδερο. Λουκόπουλος. Εξαιρετική άμυνα από τον Μπέτσα. Ευκαιρία για τους Καβλάντα να αυξήσουν τη διαφορά. Ο Τζόρτζης θα τη χάσει σε πρώτο χρόνο, αλλά ο Πέτσας έχει ακολουθήσει και κάνει το 27-40, αν δεν κάνω λάθος. 5-13 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Πάμε σε ένα time out. Πέντε και πέντε στα μισά της πρώτη-τελευταίας στροφής. Βρισκόμαστε. Λουκοπουλός. Αστοχή. Ο Τζόρτζης δεν θα τελειώσει τη φάση. Αποστόλου. Λουκόπουλος αστοχή, μπάλα στο σίδερο. Ρίγος για τρεις, έρμπολ αυτή φορά.
Ριμπάδο από ποιον. Πέτσας είναι εξαιρετικός. Και στις δύο πλευρές. Όχι μόνο στα ριμπάουτ, όχι μόνο στο σκοράρισμα, αλλά και στα δύο. Ας το 21ο ο Παπαδάκης. Το 27-40 παραμένει. Παπαϊωάννου. Αποστόλου. Η μπάλα στον Πάπα Δημητρίου, ποιος θέλησε να βρει τον Πέτσα, κάτι τέτοιο, 10 τεστί δυνατό. Η μπάλα είναι για Καβλάντα Ρενιρεφ. Δύο και 39. Τέλης, θα πάρει την μπάλα. Θα τη δώσει στο Ριγόπουλο. Η Ρεμάλ πρέπει να ξεκολλήσει από τους 27 πόντους αρχικά. Ότι έχει παραμείνει για αρκετό χρονικό διάστημα. Πάει ο Άνευς αρχή. Λέτε να μ' άκουσε. Όχι. Δεν χρειάζεται. Για να ευστοχίσει από εκεί ο Παπαϊωάννου. 29-40. Κοντελής, άστοχος. Πολύ ωραία η πάσα, εκπληκτική του Δαβιδέλη προς τον Κοντέλη. 31-43. Καραγιάννης για τρεις, αστοχός, θετικό rebound όμως από τον Μεντάρη. Παπαϊωάννου. Yeah.
Κοντέλης, άστοχος στην πρώτη. Άστοχος και στη δεύτερη, το φάλα το πάει ο Άνους στην προσπάθειά του για να πάρει το rebound. Στο συν 12 η Καβλάντα. Άστοχος στην πρώτη. Άστοχος και στη δεύτερη. Θα γίνει το κλέψιμο. Ο πεντάρης έχει φύγει στον εθνιδιασμό. Θα του γίνει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα. Για ελεύθερες βολές. Ο Πεντάρης κάνει το 31-45. Ο Παπαϊωάννου θα κάνει το 33-45 για να δούμε αν ο Βιδάλης θα προλάβει. Τέλος τρίτου δεκαλεπτού. Επιστρέφουμε σε λίγο. Μπάλα στα χέρια του Μπουρίτη. Θα πάει ο Άνω αστοχή. Μπουρίτης στον Κοντέλη, ο οποίος δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδραση στην άμυνα των Καβλάδα, διότι με το που υποδέχτηκε την μπάλα την άφησε και στο καλάθι. Βιδάλης. 35-45. Θα βάλει νέα δεδομένα στην αναμέτρηση ρεμά. Θα μείνουν τα
Τα έως τώρα. Είδαμε. Κοντέλης για δύο. Δεύτερο συνεχόμενο. 37-45. Δεν έχει τελειώσει απολύτως τίποτα. Το κλέψιμο το Ριγόπουλο. Ο Ριγόπουλος. Για τρεις, πεντάρης, σε αυτόν κατέληξε η μπάλα. Τον πιέζουν τώρα, τα team, θα κλέψουν την μπάλα της Ρεμάλα, αλλά λάθος ο Παϊωάννου Δαβιδέλη στο φάουλ. Καμολίκης εδώ, έχει έρθει μέχρι... Καμολίκης έξαλλος. Εντάξει, θα παράλληλο, λίγο έξαλλος δεν είναι, αλλά... Τα Καμολίκης είναι νευριασμένος. Πολύ ωραία ο Ριγόπουλος. Πεντάρης. Το φάουλ πάνω στον Γεωργακόπουλο. Ποιος πάει στις βολές ο ψηλός. Έξι. Ριγόπουλος. Μπουρίτης. Δαβιδέλης. Μπουρίτης. Τίποτα λένε η ρεφ. Πεντάρισο rebound. Χαμένη ευκαιρία. Για την Ρεμάλ. Να πλησιάσει κι άλλο. Ριγόπουλος με το αριστερό προσπάθησε να τελειώσει τη φάση. Γεωργακόπουλος. Καραγιάννης. Πάπα Ιωάννου. Για να δούμε τον Τζόρτζι τώρα. Πέδα τελειώσει ο Τάσος. Ο Παϊωάννου θα πάρει το φάουλ από τον πεντάρι. Λοιπόν, έχουμε αλλαγή απόφασης. Το φάουλ σφυρίζεται ως αντιαθλητικό. Μετά από την μίνι σύσκεψη των δύο ρεφ, έχουν δικαίωμα να το κάνουν αυτό. Ο Παϊωάννου κάνει το 40-46.
Παπαϊωάννου θα πάρει το φάουλ και όχι μόνο αυτό. Θα κάνει το 42-46. Μειώνουν στους 4 της Ρεμάλ. Λοιπόν, ο Τζόρτζ θα πάρει το rebound. Πολύ ωραία η πάσα του Ρίγου στον Πέτσα και είπε η πάσα του Πέτσα στον Τζόρτζ. Ήταν τέλεια εκδηλωμένη η επίθεση. Τρόπος που σπάσαν την άμυνα της Ρεμάλ, αλλά καλάθι δεν ήρθε. Ο Παπιωάννου είχε χώρο να πυροβολήσει, είχε και το momentum. Μίλησε εμπειρία εδώ, προτιμά να πάει σε μια οργανωμένη επίθεση. Μεγάλη. Λιγόπουλος για τρεις. Θα στοχίσει. Κουδάλης. Δεν βρίσκει ένα τρίποδο που θα την έφερνε σε απόσταση αναπνοής και το όχι. Ο Πέτσας. Καλύτερος παίκτης της Καβλάντα, τον Καβλάντα να το πω. Αν εξαιρέσει στην αρχή που ο Ρίγος το είχε πάρει πάνω του, ναι, να το πω. Παϊόν πολύ ωραία στο Κοντελή. Εκείνος θα γυρίσει, θα πάρει το φάουλ. Πάμε σε ένα time out. Εύστοχος ο Κοντελής. Εύστοχος και στη δεύτερη. 44-48. Πάμε για δυνατό φινάλε. Βιδάλης. Από την πλάγια γραμμή. Ρίγος. Προσπαθούν να συνεργαστούν οι δύο ψηλοί. Δεν τα καταφέραν. Γεωργακόπουλος και Πέτσας. Επαναφορά από τον Ρίγο. Για τρεις από τον Λουκόπουλο, 47-50. Μειώνουν στους τρεις. Η Ρεμάλ βάζει νέα δεδομένα στην αναμέτρηση.
μια διαφορά 12 πόντων. Ο Ρίκος, η μπάλα έπαιξε ένα περίεργο παιχνίδι. Ο Βιδάλης στα στοχή. Ο Αγαδάγκος φωνάζει παρόν. Και για να δούμε, θα σοφαρίσουν. Μπορούν. Θα μειώσει τον πόντο. Τίποτα τα δύο. Ρίγος, Ριγόπουλο, συγγνώμη. Ο Ριγόπουλος, 50-50. Η σοφάριση Ρεμάλ. Σε τι γονικό σημείο, Τζόρτζης. Φάουλ δίνεται. Νέο καλάθι. Νέο καλάθι. 52-50. Με ένα 5-0. 2-45 Βιδάλης για 3. Στα στοχή Λουκόπουλος. Θα βάλει την μπάλα στο παρκέ. Περιμένει τον Παπαϊωάννου. Περιμένει και τους υπόλοιπους για την ακρίβεια. Παπαϊωάννου 2,5 λεπτά για τον τέλος. Αγαδάκος. Θα κερδίσει τον Πέτσα, θα τον κερδίσει, αλλά η μπάλα. Κόψιμο καθαρό Αγαδάκου. Παπαϊωάννου. Τέλης για 3. Αστοχή. Η ομάδα του Καμολίκη έχει γυρίσει από το... Κάποια στιγμή διαφορά ήταν και στους 14, αν δεν κάνω λάθος. Ρίγος. Στο Βιδάλη. Βιδάλης και κερδίσει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για 2. Πάμε για μεγάλο φινάλε. Βιδάλης αστοχή στην πρώτη. Βιδάλης αστοχή στη δεύτερη. Πέτσα στα στοχή. Αποστόλη στο rebound. Παπαϊωάννου. Η μπάλα στη γωνία στο Λουκόπουλο για 3. Μέσα! 55-50. Τι έβαλε, τεράστιο τρίποντο, μεγάλο σουτ. Στο συν 5 η Ρεμάλ γυρνάει τούμπα το παιχνίδι. 1-22 για το τέλος. Πάμε σε time out. Από το μείον 14. Από το μείον 14.
Βιδάλης. Πέτσα στο επιθετικό rebound, θα πάρει το foul. Η διαφορά είναι στους 6. Διαφορά στους 2 κατοχές. Ας το κόσο Πέτσας. Καβλάδα βρέθηκα στο συν 16 και τώρα είναι στο μείον 6. Φουαϊόν θα πάρει το rebound. Το λάθος του Παπαϊωάννου, κάτι που δεν μας συνηθίζει. Βιδάλης. Αγαδάκος θα μαζέψει το rebound. Λουκόπουλος. Ο Ριγόπουλος είχε φύγει στον εθνιασμό, δεν τον είδε. Τον είδε μάλλον καθυστερημένα. Ο Λου προτίμησε να κρατήσει την μπάλα. Παπαϊωάννου, μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Κρατάνε τη νίκη στα χέρια τους αυτή τη στιγμή. Λουκόπουλος για να τελειώσει το παιχνίδι. 57-50. Στο συν 7. Ρίγος. Καμολίκης το πήρε μόνος του. Είναι παιχνίδι προπονητή αυτό. Ξεκάθαρα. Κρατάει την ομάδα όρθια. Σε πνευματικό επίπεδο. Τους κάνει να το πιστέψουν. Αυτά να τα βλέπει ο κύριος Κουσιώρης. Βιδάλης. Ρηγός. Αστοχή. 6-2. Νομίζω το 57-50 θα είναι και το τελικό σκορ. Τέλος παιχνιδιού. Πρεμιέρα με νίκη για την Ρεμάλ κόντρα στους Καβλάντα Χόκς.